Αυτά λοιπόν, Από τον τύπο συνολικά, για να έρθει και μια εικόνα που λέμε. Και λέω, Δημήτρη, και για όσους άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς δέκτες, να ξαναδούμε λίγο τις πληροφορίες που υπάρχουν, που είναι έγκυρες όμως, από χθες το βράδυ, και αφορούν στο πακέτο το μέτρο που θα συζητήσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι η κατάληξη του κυβερνητικού επιτελείου, του Πρωθυπουργού με τον κύριο Στουρνάρα και τις συζητήσεις που έχουν κάνει προφανώς με την Τρόικα, κύριε Κοκκίδη. Και αυτά θα τεθούν στο τραπέζι με τους κυρίους Βενιζέλο και Κουβέλη. Τώρα, στις 10 το πρωί, τώρα, 10 το πρωί που είναι η συνάντηση. Λοιπόν, ας τα δούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά, για να έχουμε έτσι μια βασική εικόνα. Εννοείται ότι για όλα αυτά που σας λέμε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας πούμε για παράδειγμα, στις συντάξεις, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Φέρετε μπροστά για να βλέπει και ο κόσμος. Λέει κλιμακωτές μειώσεις στις συντάξεις κυρίες και επικουρικές. Κλιμακωτές από ποιο σημείο και μετά. Η πληροφορία λέει από το χιλιάρικο και από πάνω. Από τα 1000 ευρώ και πάνω. Από το χιλιάρικο και πάνω. Και από 2% ως ποσοστό μείωση. Και από 2% ως ποσοστό μείωση. 2 ως πόσο όμως. Γιατί είναι από 2 ως 10 και από 2 ως 15. Υπάρχουν πληροφορίες και για τα δύο. Ακριβώς. Θα το δούμε. Κατάργηση των δώρων σε όλες τις συντάξεις εκτός από τον ΟΓΑ. Ναι, γιατί εκεί θα κοπεί το 30. Θα μείνουν τα δώρα, αλλά θα κοπεί το 30. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι και από το χιλιάρικο να είναι, από τη στιγμή που κόβονται τα δώρα, είναι το συνολικό εισόδημα αφορά τους πάντες. Έτσι. Μείωση του ΕΦΑΠΑΞ σε 22 ταμεία, 20 με 30% κατά μέσο όρο. Του ΕΦΑΠΑΞ, έτσι. Ανάλογα το ταμείο. Ταυτόχρονα, όσοι έχουν πάρει ΕΦΑΠΑΞ τα προηγούμενα χρόνια, θα δώσουν και μια εισφορά. Πόσο θα είναι αυτή η εισφορά? Θα μπει στη σύνταξη αυτή. Ανάλογα με το ΕΦΑΠΑΞ που έχει δηλαδή, πάρει, θα μειωθεί και η σύνταξη. Αν κρυφτεί ότι είναι μεγαλύτερη η ΕΦΑΠΑΞ. Αν κρυφτεί, ποιο το κρίνει αυτό? Παιδιά, αυτό κρίνεται από τις μελέτες που γίνονται. Ναι. Και ανάλογα το ταμείο. Ανάλογα το ταμείο. Τι θα έπρεπε να δώσει και τι έδωσε. Λέω ότι ναι, αλλά προφανώς δεν είναι και το ίδιο σε αυτόν που βγήκε στα 30 χρόνια, σε αυτόν που βγήκε στα 40 χρόνια. Σύμφωνα, λένε ταμεία που βλέπεις ότι είναι 20% πάνω ας πούμε, από το κανονικό και άλλα που είναι 80%, ναι, 90%. Και ατομικό. Αυτό λέω, είναι για ναι, ότι όλα αυτά είναι τίτλοι, αλλά κάτω από κάθε τίτλο υπάρχουν λεπτομέρειες πολύ κρίσιμες. Αύξηση από 15% σε 20% των απαιτούμενων ταμείων ασφάλισης για έξοδο στη σύνταξη. Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κατά 2 έτη σε όλα την κλίμακα. Από τα 65 στα 67 για το ανώτατο, αλλά θα είναι σε όλη την κλίμακα. Επιβολή πλαφών στα 720 ευρώ για τη συντάξη των ανήπαντων θυγατέρων. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Μείωση των συντάξεων λόγω της μείωσης των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια. Λογικό. Περικοπές στις συντάξεις των ένστολων, δηλαδή μειώνονται τα ειδικά μισθολόγια, μειώνονται και οι συντάξεις των εργαζομένων με τα ειδικά μισθολόγια. Περικοπές στις συντάξεις των ένστολων λόγω κατάργησης της αυτόματης μισθολογικής προαγωγής. Στα κοινωνικά επιδόματα, όχι, στη μισθολογική δαπάνη. Μειώσεις αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια. Το ξέρουμε. Κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων. Πλήρης κατάργηση. Πλήρης, ναι. Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις 10. Ουσιαστικά έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό. Νέο τύπο εφεδρεία για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαθεσιμότητα για 15.000 υπαλλήλους σε 2 χρόνια. Και δεν διευκρινίζεται πόσους προβλέπετε για εφεδρεία. Για εφεδρεία. Μείωση κατά 50% των επιδομάτων για τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές. Κατάργηση των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών στα σώματα ασφάλειας. Στον χώρο της υγείας υπάρξει αύξηση εισφορών για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, σε ποιο, αν μπαίνει πλαφόν, ας πούμε, ατομικό πλαφόν για τον καθένα. Αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Δεν διευκρινίζεται. Ναι, είναι πολύ γενικό, γι' αυτό το λέω. Θα αυξηθεί η συμμετοχή του ασφαλιστή. Θα αυξηθεί η συμμετοχή, ναι. Τώρα, στα κοινωνικά επιδόματα. Εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων. Αύξηση του ορίου ηλικίας για την χορήγηση του ΕΚΑΣ. Από τα 60 πάει στα 64. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παίρνουν το ΕΚΑΣ και είναι κάτω των 64 ετών, θα διακοπεί η χορήγησή του έως ότου φτάσουν στα 64 έτη. Κατάργηση των εποχικών επιδομάτων και των ειδικών επιδομάτων ανεργίας. Επειδή πολλοί φίλοι ρωτούν, πρέπει να διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει από φέτος. Δηλαδή, αν ισχύει και για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να πάρουν εποχικό επίδομα φέτος. Προφανώς και για αυτούς. Ενδεχομένως να το πάρουν μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά εφαρμόζονται από το 2013. Από το 2013. Υποτίθεται, αλλά μερικά από αυτά, όπως ξέρεις, για παράδειγμα, τα ειδικά μισθολόγια πάνε και 6 μήνες πίσω. Για να δούμε. Μείωση δαπάνη για μετακινήσεις νεφροπαθών. Ήθελα να ξέρω πώς είναι αυτή η δαπάνη και τη μειώνω. Μείωση φοροαπαλλαγών κοινωνικού χαρακτήρα. Πάμε τώρα στους δημόσιους φορείς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς 25%. Για όσους πληρώνουν. Εντάξει, αλλά είναι μεγάλο. Είναι τεράστιο. Πολύ μεγάλη αύξηση. Και πάει να καλύψει το κενό όσων δεν πληρώνουν, έτσι. Ναι. Και την ανεπάρκεια του κράτους. Και την ανεπάρκεια του κράτους να μαζέψει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Ψαλίδισμα κεντρικών αυτοτελών πόρων, μείωση επενδυτικών κεφαλαίων για την τοπική αυτοδιοίκηση,
Στον χώρο της εκπαίδευσης θα προχωρήσουν, έχει υποθεί αυτό, σε συγχωνεύσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιβολή διδάκτων σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των αναπληρωτών καθηγητών. Πριν από ένα μήνα, ρωτούσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας όταν θα υπάρξει αύξηση των ωρών διδασκαλίας και είπε ότι ο Υπουργός είχε πει όχι. Μείωση δαπάνησης για δωρεάν βιβλία σε ΕΙΤΕΙ. Στη φορολογία. Κατάργηση του αφορολογητού ορίου σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ενιαίος φορολογικός συντελεστής για ελεύθερους επαγγελματίες. Λογιστικός τρόπος φορολόγησης των αγροτών. Και νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους. Και εδώ βέβαια χρειάζεται πολύ εξειδίκευση να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Αυτά τώρα είναι τίτλοι. Όρια, ποια είναι όλα η κλίμακα, αυτά που διαβάσαμε ποσοστά και είναι τα υπάρχει. Η φορολογία είναι ξεχωριστό πράγμα. Η εξειδίκευση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι λέτε, κύριε Βροκίδη? Πολύ βαρύ το πακέτο και τα έχει όλα μέσα τελικά. Τελικά τα έχει όλα. Πραγματικά τα έχει όλα. Αυτή βέβαια θα σας πω ότι είναι η επιταγή που πρέπει να εξαργυρωθεί για το μεσοπρόθεσμο. Το μυστήριο του μεσοπρόθεσμου κλείνεται με αυτά τα μέτρα. Αυτά είναι συμφωνημένα από πέρσι, από το 2011. Τα περισσότερα, όπως είπατε και εσείς, είναι λίγο πολύ γνωστά. Για τα υπόλοιπα, το τελευταίο διάστημα είχαν αναλωθεί σε διαρροές για να μπορούν να βολιδοσκοπήσουν και τις αντιδράσεις. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν σώζουν την κατάσταση και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Τα 7,5 δισεκατομμύρια θα εφαρμοστούν από το 2013 και τα υπόλοιπα το 2014. Εάν αυτά τα μέτρα δεν συνοδευτούν με κάποια αναπτυξιακά μέτρα, είναι δώρο-νάδωρο. Έχουμε μια οικονομία η οποία συρρυκνώνεται συνεχώς. Φέτος υπολογίζεται ότι θα είναι κάτω από 200 δις το ΑΕΠ μας, γύρω στα 196. Κάτω από 200 δις. Αυτό το οποίο ξέρουμε από διαρροή είναι πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει χάσει 70 με 80 δισεκατομμύρια. Από τα 250 δις έχουν χαθεί 65 περίπου δισεκατομμύρια από την ελληνική οικονομία μέσα σε μια διετία. Αυτό που ξέρουμε από διαρροές είναι και αυτό που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο στην Τρόικα, ότι το κράτος έχει δαπάνες 171 δις, εκ των οποίων οι 110 είναι ανελαστικές. Και άνοιξε η όρεξη της Τρόικας και είπε από τα 60 δις, 61 δις, κόψτε. Τι είναι τα 11,5, τι είναι τα 13,5, τι μπορεί να είναι και τα 20 δις. Και τι μπορεί να είναι και τα παραπάνω, εάν πάμε σε μια επιμήκυνση. Λοιπόν, όλα αυτά σκοτώνουν την αγορά, στην κυριολεξία, τον μισθωτό. Ρίχνουν τα επίπεδα πολύ κάτω από, αν θέλετε, το όριο της αξιοπρέπειας. Ναι, αλλά εγώ άκουσα χθες τους εργοδότες να λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές, λέει άλλο παιδί. Ναι, παρουσίασαν 15 λόγους από το ΣΕΒ, λέτε, για παράδειγμα. Ναι, δεν μπορούν να ρίξουν 15 λόγοι γιατί δεν μπορούν να πέσουν οι τιμές. Παρά τη μείωση του εργατικού κόστους. Υπάρχουν 15 λόγοι που έχουν ρίξει τους μισθούς. Και όχι μόνο πώς γίνεται αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, οι λόγοι υπάρχουν, οι 15 είναι τεκμηριωμένοι. Από εκεί και πέρα όμως κάποιοι λύσαξαν να μειώσουν τους μισθούς για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αν θέλετε. Λοιπόν, κάνανε λάθος. Καλό είναι κάποια στιγμή να το παραδεχθούν. Λοιπόν, και να μην συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Το λάθος δεν διορθώνεται με λάθος. Αυτό που θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν είναι ότι η κατάργηση του αφορολόγητου στους κατεφημισμών ελεύθερους επαγγελματίες είναι τραγικό λάθος. Πήγε να το κάνει και ο λόγος Κούφης. Θα σας πω γιατί. Πόσο δίκαιο είναι να κόψεις το 5.000 στον άνεργο πρώην ελεύθερο επαγγελματία, αυτός που έχει κατεβάσει τα ρολά. Πόσο άδικο είναι να κόψεις αυτό που έχει μπλοκάκι το αφορολόγητο. Και έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας. Ουσιαστικά το είχαν καταργήσει με το 500 το τέλος επιτιδεύματος που δίναμε. Εισφορά, λέτε. Το 10% που αντιστοιχεί στα πρώτα 5.000 είχε καταργηθεί. Και προτείνουμε κάτι άλλο εμείς. Ναι. Που είναι εις βάρος μας, δεν έχει σημασία όμως. Πρέπει εδώ να βρεθεί μια λύση για να μην υπάρχουν τόσο άδικα μέτρα. Σε κάθε ομόρυθμη, ετερόρυθμη, ΕΠΕ, ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι ένας ο ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να είναι 4, 5, 10 συνέτεροι. Βάλε το 500 για το κάθε φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι 345.000, αν θέλετε, αυτοί που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα. Εταιρείες. Βάλε το 500 σε αυτούς και μην καταργήσεις έτσι οριζόντια. Απ' την άλλη, όμως, βλέπετε η φοροδιαφυγή, ένα μεγάλο της κομμάτι, πάει και πατάει πάνω σε αυτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Κουρκίδη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βγάζουν 4 και 5 και 6 χιλιάρικα. Όχι. Τέλος πάντων, υπάρχουν και τέτοιοι, μπορεί να υπάρχουν και χειρότεροι. Αλλά δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία αυτή όμως. Όχι, και να μας πιστέψει. Θα σας πω κάτι. Εγώ ξεκάθαρα σας το έχω πει επανειλημμένως ότι φοροδιαφυγή υπάρχει και υπάρχει εκτενής φοροδιαφυγή. Έτσι. Γιατί αυτό το φορολογικό σύστημα είναι σαθρό και ανέντιμο. Και θα έπρεπε πριν 2 χρόνια το πρώτο που έπρεπε να κάνει η Τρόικα, η Task Force, η ελληνική κυβέρνηση τότε, η μεταβατική, η υπηρεσιακή, ήταν να αλλάξει το φορολογικό σύστημα. Φτάσαμε μετά από 2,5 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Και, ακόμα και δεν βλέπουμε το ότι το μπαλώνουμε το παρόν φορολογικό σύστημα και δεν το αλλάζουμε. Όντως,
τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι αυτά που δηλώσανε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Όμως δεν λέει κανένας ότι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να έχουν μία ή δύο εταιρείες και, να έχουν φορολογηθεί στην πηγή δύο-τρεις φορές. Εγώ που έχω μία ανώνυμη και μία ομόρυθμη, έχω κάνω τρεις φορολογικές δηλώσεις. Πληρώνω προκαταβολές για τις δύο εταιρείες και ως φυσικό πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να φτάνει να πληρώνω πολύ παραπάνω φόρο από τα κέρδη που έχω. Mm-hmm. Αλλά είσαστε κανονικός φορολογούμενος και άλλο. Ξεχάσανε και κάτι άλλο. Και αυτό το οποίο κάνουν είναι επίσης λάθος. Προσπαθούν να στρέψουν τη μία εργασιακή ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτό έγινε από την αρχή της κρίσης. Από την αρχή της κρίσης για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους. Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν τους φόρους που πρέπει να μαζέψουν. Στα 3,5 δις που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως φυσικά πρόσωπα, και δεν ξεχωρίζω εγώ εμπόρους, δικηγόρους, γιατρούς ή ότι δημοσιογράφους ή οτιδήποτε άλλο, ξεχάσανε να προσθέσουν τα 45 δις της μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος δεν τα πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Τρόικα, ούτε το Δούνου του. Ξεχάσανε να πληρώσουν τα 11 δις που πληρώνουν στο ΣΟΤΑ. Τα 16,6 δις που πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε ΦΠΑ, κάνουν έναν λογαριασμό. Αυτοί οι 32, αν θέλετε, άμεση, έμεση, αναδρομική, έκτακτη φόροι, κάνουν ένα λογαριασμό 104 δις. Αλλά δεν πληρώνουν τα λεφτά αυτά, κύριε Βουλή. Όχι, αυτά τα πληρώνουμε. Αυτά τα πληρώνουν. Πληρώνουν ΦΠΑ σήμερα. Άλλα 194 δις, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών. Φόρους, ασφαλιστικά ταμεία, ΦΠΑ, όπως λέτε. Συζητάμε για όλα αυτά με μια οικονομία η οποία είναι παγωμένη, είναι σε ύφεση απόλυτη, η οποία δεν έχει μπροστά της ένα, όχι όραμα, ένα σχέδιο αναδιάρθρωση, να το πω έτσι. Να πω ότι η πρόβληση για το 2013 είναι 100% ύφεση. Και είμαστε ακίνητοι, παρακολουθούμε μια οικονομία που καταραίει το μοντέλο της. Εγώ να σας πω, σε μερικές των περιπτώσεων μπορεί να σκεφτώ καλά κάτι καταραίει. Δηλαδή ένα μοντέλο που ήταν στηριγμένο στην ανάπτυξη, στην κατανάλωση και στην. Καλά κάνει, πρέπει να αλλάξει. Με κάτι άλλο. Αλλά δεν βλέπει αυτό το καινούριο. Υπερδανισμό και υπερκατανάλωση. Υπερδανισμό, κατανάλωση, υπηρεσία. Μην επεκτείνεστε άλλο, να πάμε να βάλουμε ένα διάλειμμα. Μένουμε όπως είμαστε εδώ, κύριε Γοροκίδη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε όλοι μαζί, όπως και πριν. Και βλέπω. Λέω, επειδή ρωτούν πολύ, κόβονται από όλους. Από όλους. Ναι, από τώρα όμως σου λέει, από τα Χριστούγεννα ή από... Από 1ης πρώτου του 2013. Από του Πάσχα. Το 500 ευρώ και τα 250 ευρώ, λέει το τελευταίο. Ό,τι είχε μείνει. Το τελευταίο, ό,τι είχε μείνει. Δεν ήταν δώρο, ήταν επίδομα. Είχε, κάτι ήτανε. Από αυτό που δεν θα μείνει τώρα. Για να κρατήσουμε και την απόδειξη γενικώς ότι κάποτε παίρναμε δώρα. Όπως επίσης ισχύει το ίδιο νομίζω και για αυτούς με τα εποχικά επιδόματα, γιατί έχουν τρομοκρατηθεί πολλοί φίλοι εδώ. Βλέπω τα μηνύματα, είναι μηνύματα απελπισίας, κύριε Γοροκίδη, από τον κόσμο πια. Και ο κόσμος δικαιολογημένα. Διαβάσαμε αυτό το πακέτο εδώ που έρχεται και είναι πραγματικά απίστευτο το βάρος του πακέτου και αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη από ό,τι φαίνεται εδώ με τα μηνύματα. Τι αναγκάσαν τον κόσμο. Αναγκάσαν τον κόσμο να παραιτηθεί πλέον. Ξεπέρασε τα όρια του και παραιτήθηκε ο κόσμος. Από απελπισία. Έτσι, και λέει, δεν μπορώ. Δεν έχει νόημα, δεν μπορώ να ανταποεξέλθω. Αυτό που είπατε για την πάυση πληρωμών του δημοσίου, την εσωτερική, που έχει γίνει από τον Αύγουστο, επειδή πληρώσαμε το ομόλογο των τριών και κάτι δις. Γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί φτάσαμε να έχουμε 41 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους, 4 δισεκατομμύρια στο ταμείο το δικό μας στον ΟΑΕ, 6 δισεκατομμύρια στο ΙΚΑ. Δεν έχει ο κόσμος να τα δώσει. Θα βγει αυτό το πακέτο πέρα, κύριε Γοροκίδη. Όχι, δεν θα βγει αυτό το μπορεί πακέτο. Μπορεί ο κόσμος να το αντέξει το πακέτο αυτό. Και να εφαρμοστεί αυτό το πακέτο, δεν σώζεται η κατάσταση. Μα αυτό είναι ένα λόγο παραπάνω. Αυτό που συζητάμε συνεχώς, κύριε Γοροκίδη, είναι αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εάν, ακόμα και αν το εφαρμόσουμε κατά γράμμα το πακέτο αυτό. Το οποίο το σχεδιάζαμε 6 μήνες, δυσκολευτήκαμε να το γράψουμε. Εγώ σας λέω το εφαρμόζουμε κατά γράμμα το 2013 και το 2014, γιατί γι' αυτό είναι αυτά τα χρόνια. Μετά τι κάνουμε. Μετά το χάος. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική. Το είπε και ο κ. Σουλιριτζής πριν. Ναι. Δεν υπάρχει μια στρατηγική στην οικονομία. Δεν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα να δούμε αυτό το φως στο τούνελ που μας υπόσχονται. Δηλαδή, αυτά δεν θα έπρεπε το οικονομικό επιτελείο να συζητήσει με την Τρόικα. Τώρα, αν υπάρχει σφαίρα στο γραφείο του κ. Στουρνάρα, ή αν έχει διαρροές στο Υπουργείο Οικονομικών, ή αν, εν πάση περιπτώσει, μας πιάνει ο πόνος, είναι λίγο αργά. Εμείς θέλουμε κάποια πράγματα τεκμηριωμένα. Σχέδιο. Και αυτά δεν τα έχουμε. Δεν υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Θα τα συζητήσουμε και σε λίγο που θα έρθει ο Βασίλης Ζωζέρας να δούμε και πιο εξειδικευμένα λόγω στους φίλους και πιο αναλυτικά.